Εγώ ξεκινήσω, ξεκινά εσύ. Γιατί? Δεν ξέρω. Ξεκινά εσύ. Ξεκινά εσύ, μόνο μου λέει. Και 1 και 2 και 3 και 4. Λοιπόν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και. Καλησπέρα, φίλοι και φίλες του καναλιού. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Joystick.gr. Πολύ σεξι το πες, φίλε. Πολύ καλό, ε. Κάνω για ραδιοφωνό, ε. Ναι. Χωρίς να δείχνω στα μούτρα. Έχεις αυτή τη χρειά, τη... Είναι η χρειά, τη... Τώρα ξύπνησα, αλλά είμαι και λίγο πιο ερωτικός. Ναι. Ερωτικός. Ερωτικός. Λοιπόν... Έχω όρεξη σήμερα. Λοιπόν, για πες, Μάκη, σήμερα τι έχουμε να δείξουμε στα παιδιά. Λοιπόν, σήμερα. Σήμερα, παιδιά, αγαπητοί φίλοι, στο προηγούμενο βίντεο με τα Mega Drive που μας έστειλε το φιλαράκι, σας είχα πει ότι έχω ένα κουτί στο οποίο έχω βάλει μέσα όλα τα cartridges, έτσι, τα οποία δεν έχουν κουτί. Είναι του Game Boy, Game Boy του Game Gear, Super του Super Nintendo. NES, ναι, του Super NES, του Nintendo 64 και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έχω αρκετά μέσα, κάποια Mega Drive έχω τα οποία δεν έχουν κουτί. Οπότε σήμερα εγώ γούσταρα τελικά, μου άρεσε που δείξαμε τα παιχνίδια και τα ρετρό και τα αυτά. Και επειδή είχα πει ότι μπορεί να ανοίξω αυτό το κουτί και τα λοιπά για να σας δείξω κάποια πράγματα και τελικά είπα και γιατί δεν το δείχνουμε, αποφασίσαμε να το δείξουμε. Λοιπόν, να φτιάξουμε ένα βιντεάκι και να το δείξουμε. Το έχω εδώ μπροστά μου, το κουτί είναι αυτό εδώ. Είναι αρκετά όπως βλέπετε. Έχει μπόλικα μέσα. Ναι. Έχει μπόλικα, δεν έχω πάρα πολλά, αλλά είναι αρκετά. Και αν... Να το σπάσουμε σε δύο μέρη. Ναι. Σήμερα λογικά θα είναι το μέρος πρώτο. Και θα σας δείξω μόνο σε αυτό το τέτοιο, θα σας δείξω του Game Boy και του Game Gear. Αν μας πάρει βέβαια η ώρα, θα τα δείξουμε όλα και θα το κάνουμε ένα μέρος. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Θα δείξει ναι. Η πορεία. Μην γίνει πάλι 40 λεπτά, γιατί δεν ξέρω τώρα τι παίζει με τα 40 λεπτά. Κουράζουν λιγάκι, εντάξει. Νομίζω τώρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Άλλοι κουστάρουν τα μεγάλα βίντεο, άλλοι δεν τα κουστάρουν. Δεν μπορεί να του πιάσει πουθενά, τέλος πάντων. Θα δείξει. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ποια, με Game Boy. Πάμε με Game Boy, ναι. Μπορεί να δείξει άλλο σχόλιο. Λοιπόν, τι είναι αυτό, για δείχνω. Game Boy Color. Game Boy Color. Έχει και καστάκι μέσα. Ναι. Το οποίο είναι το Donald Duck. Game Boy Color, φίλε. Καλή φάση το Donald Duck. Δεν είχα ποτέ μου. Αυτό είχε βγει port στο PlayStation 2, είχε βγει παντού. Τελικά βγήκε στο Game Boy Color. Το Game Boy Color, εντωμεταξύ, αυτό το καπάκι εδώ πέρα. Donald Duck. Δεν είναι δικό του, το παράγγειλε. Αλήθεια. Δεν είχε καπαγείο όταν μου το έδωσε ο άλλος. Μου είχε δώσει αυτό μαζί με. Φαίνεται και το χρώμα του είναι λίγο διαφορετικό. Είναι, ναι, είναι λίγο πιο. Πιο ανοιχτό από πιο ανοιχτό μπλε, ναι. Τέλος πάντων. Να και το Game Boy Color για όσοι δεν το έχουν. Δεν το ξέρουν, δεν το γνωρίζουν κτλ. Και δεν νομίζω. Είναι κονσόλα η οποία είναι. Πασίγνωστη. Βασικά όλοι το τούβλο ξέρουν οι περισσότεροι. Ναι. Και το. Εδώ τι. Όχι, όχι, οι πιο νέες γενιές ξέρουν. Αυτό και νέες γενιές να ξέρουν. Εγώ το έχω κάνει. Αυτός το έχει κάνει. Προφανώς προσπαθούσε να κάνει πατέντα για να κόψει το παιχνίδι και να το παίξει σε κανονικό Game Boy. Δεν είχε μάλλον πολύ. Και έφαγε πακέτο. Αυτές παίζουν μόνο σε αυτό. Μόνο σε αυτό εδώ. Δεν παίζουν αλλού. Και προφανώς το έκοψε για να το. Αυτό ήθελα να κάνει, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η μία κασέτα είναι αυτή την οποία την έχω πακέτο εδώ πέρα για να μην σκονίζεται κιόλας εδώ μέσα εσωτερικά. Γιατί όσο και να το βλέπετε κλεισμένο εδώ πέρα περνάει σκόνη. Λοιπόν, αυτά εδώ τώρα. Δύο μου έχεις δώσει, εσύ. Ναι, όχι πολύ. Τρία πρέπει να σου παραδώσει. Έτσι να τα βρούμε όλα που είναι. Βρες να τα σου παραδώσει, πρώτα εγώ. Κράτα αυτά. Πρώτα εγώ. Δείξα στον κόσμο ποια είναι. Λοιπόν, να τα ανοίξω. Ναι. Κιόλα, ναι, ναι, αυτό εδώ είναι ο δικαστής Dredd. Φαίνεται, λογικά. Εντάξει, δεν είχα ενθουσιαστεί και τέλα με αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούσα να πει πολλά πράγματα για το Game Boy, ρε φίλε. Δυστυχώς. Εντάξει, ένα πλατφορμάκι ήταν, πυροβόλαγες. Καλό παιχνιδάκι. Εδώ είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Πολύ δύσκολο. Γενικώς στο Game Boy τα παιχνίδια ήταν πολύ δύσκολο. Castlevania Legends. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Με γυναίκα χαρακτήρα. Γενικά η σειρά Castlevania μου αρέσει πάρα πολύ. Λόγω ξαναγικά ο αδερφός. Ναι, καλά, εντάξει. Είναι τρελαμένος. Κοναμικός. Ναι, ναι. Robocop 2. Robocop. Το οποίο ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του Game Boy. Ναι. Ρίχτε και μια ματιά έτσι στο κουτί, πώς είναι. Εδώ, αυτά τα βγάζαμε μέσα από το κουτί το χάρτινο. Ωπω ρε πούστη τι κάναμε. Και ήταν μέσα σε ένα άλλο χάρτινο κουτί, έτσι. Ναι, συν το βιβλιαράκι του. Συν το βιβλιαράκι από πάνω, είχε ένα χάρτινο
ξεκίνημα και μπαίνει αυτό μέσα έτσι τάκ. Τα τσαλακώναμε εμείς γιατί γουστάραμε και τα πετάγαμε. Robocop 2 λοιπόν, Castlevania. Αυτό το Castlevania ποιο είναι, τι λέει. Είναι το Legends. Το Legends. Χειρίζεται σε μια κοπέλα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά τη. Belmont είναι για αυτή. Εντάξει, όπως είπε και πριν, δύσκολο Castlevania και συλλεκτικό. Και αυτό δικό σου είναι, φίλε, εσύ το έχεις φέρει. Όχι, δεν είναι ακόμα αυτό, δεν το είχα ποτέ εγώ. Άλλος είχα φέρει εγώ μπασκετάκι. All Star Challenge. Δεν ξέρω αυτό. Για δείχτε στα παιδιά. Φυσικά και σε αυτό το επεισόδιο, αν βρω εικόνες, ξέρω εγώ, θα βάλουμε. NBA είναι παιδιά, της LJN, με την οποία έχει κακά προηγούμενα ο ABGN. Όταν βλέπει LJN πάνω στο κουτί, αν έχεις παρακολουθήσει ποτέ ABGN, Angry Video Nerd. Αυτός που έχει το κανάλι το Cinemassacre, ναι, μαζί με τον άλλον εκεί, τον αδύνατο. Mike Matei. Το Mike Matei. Ναι, ναι. Μόλις βλέπει LJN σήμα, τον πιάνει ναυτία. Του βγάλει λέει τα χειρότερα παιχνίδια, λέει. Είναι πολύ ωραίος αυτός, πολύ γέλιος. Φόρμουλα 1. F1 Race, λογικά φόρμουλα είναι. Αυτό δεν το έχω παίξει εγώ να σου πει. Ναι, όχι φόρμουλα είναι. Καφέ έχει πέσει πάνω και έχει γίνει. Όχι, ρε φίλε, το έξω, φίλε. Όχι, φίλε. Έχει μια κιτρινίλα εδώ. Α, γενικό. Καφετίλα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε φίλε, ότι αυτές οι κασέτες κιτρινίζουν με τα χρόνια. Ναι, ναι. Δηλαδή με τα χρόνια αποκτάνε κιτρινίλα. Μόνο για το τσιγάρο. Τι τσιγάρο, ρε φίλε, γιατί έτσι το κάπνισε το τσιγάρο. Το καμιά φορά δεν το βάζα, εδώ και κάπνισε. Για ρίχνει μια ματιά στο εξώφυλλο. Φόρμουλα 1, είπαμε αυτό. F1 Race. Ναι, αφού φαίνεται, ρε φίλε, έχει και φόρμουλα εδώ πέρα. Mm-hmm. Τώρα δεν φαίνεται καθαρά γιατί είναι μικρό. Ρόδα, η ρόδα φαίνεται. Και φαίνονται και τα. Ταραλάκια, ταραλάκια. Ταραλάκια, φίλε. Άλλο. Να, αυτό μου έχει δώσει εσύ, ναι, όντως. Έχω δύο μπασκετάκια δηλαδή στην καρδιά μου και δεν έχω παίξει ουτενά. NBA Jam και εδώ. Το δείξαμε και στο Mega Drive και εδώ. Ναι, το ίδιο είναι. Δεν είχε εσύ καμία διαφορά. Αυτό είχε πιο παλιού παίχτε. Midway για Claim πάλι. Γούστα εδώ πέρα έπαιρνα. Νομίζω Atlanta Hawks πρέπει να ήταν η Boston Celtics. Αυτό τερματιζόταν κιόλας, Έκανες τα τουρνουά, παίρναγες και μάζεψες βαθμολογία δηλαδή. Και το τερμάτισες, δηλαδή άμα έβγαινες πρώτος. Mm-hmm. Αυτό έπαιζα πολύ. Θυμάστε τότε, φίλε, στην Παναθηναϊκό που έπαιζε ο Ντομινίκ. Αστέρας που ήρθε από το NBA, να πούμε τότε. Από το όνομα σαν να λέμε τώρα LeBron James, Michael Jordan, γιατί ήταν τρομερό όνομα τότε. Ο Ντομινίκ και ήρθε στην Ελλάδα και. Έπαιζα συνέχεια με αυτό, έπαιζε ίσως Ατλάντα Χοκς ή Boston Celtics, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα ήταν. Εσύ που παρακολουθείς μπάσκετ και τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, Ο Τάις, Freaky Joe Dirk. Αυτό είναι παζλάκι. Το έχεις παίξει δηλαδή. Ναι, και το έχω τερματίσει κιόλας. Κατά ένα περίεργο τρόπο. Γιατί αυτό ξέρεις τι παζλάκι είναι. Δεν είναι παζλ που συμπληρώνεις κομμάτια. Έχεις δει κάτι εικόνες που τραβάς τον τετράγωνο και το πας προς τα πάνω. Πώς λέγονται αυτά τα παζλ. Ναι, κατάλαβα. Έχουν μια συγκεκριμένη ονομασία αυτά τα παζλ. Προσπαθείς να φτιάξεις όλη την εικόνα φέρνοντας σου είχε ένα κενό. Τα φέρνεις γύρω. Ένα κενό και προσπαθείς να τα φέρνεις γύρω με να φέρνεις. Αν βρω εικόνες θα σας δείξω. Εν τω μεταξύ αυτό δεν ήταν εύκολο η αλήθεια είναι. Αλλά. Κάτσε να το δείξουμε και από κοντά να το δουν τα παιδιά καλά. Να το δουν σούπερ, να το δουν σούπερ. Αλλά τι γίνεται, σου έδινε κάποια σαν κανονάκια να τα πούμε. Ήταν κάτι δαχτυλίδια τα οποία γυρνάγανε. Μόλις κατάφερνες και έπαιρνες αυτό, γιατί οι ζωές και τα. Είχε ζωές κανονικά, είχε ενέργεια κανονικά και καλά, γιατί τελειώνει ο χρόνος σου. Δηλαδή για να πάρεις χρόνο η ενέργεια αυτή ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και όσο τα κούναγες αυτά, τα έκανες έτσι, όταν αυτό ήταν εδώ πάνω, ξέρω εγώ, και προλάβαινες και το έπαιρνες, κατέβαζες δηλαδή το τετράγωνο επάνω του, το έπαιρνες. Ναι. Οπότε είχε και ένα αντίστοιχο στο να περνάς την πίστα χωρίς να το λύσεις το παζλ. Κατάλαβα. Άπειρα είχε κωδικό για να ξαναπά την πίστα που είχε πάει. Και το NBA Jam που δείχναμε πριν είχε με κωδικούς. Άμα ήθελε να το κλείσει δηλαδή και να συνεχίσει το πρωτάθλημά σου, είχε ένα κωδικό πάντα. Οπότε τελείωσε έναν αγώνα. Ναι, δεν είχε τότε να σώσει. Ορισμένα ήταν να σώσει, α πούμε. Όπως θα δείξω μετά. Και πέτσι παίρνα και στην πίστα και μου είχε τύχει 3-4 φορές. Αλλά όταν έχανε τελείως και έπρεπε να ξαναβάλει το κωδικό να ξαναξεκινήσει εκεί που είχε σταματήσει. Καταλαβαίνεις. Οπότε το ξανάβαζα μέχρι να μου τύχει αυτό και τελικά το τερμάτισα. Ήταν γύρω στις 25 πίστες περίπου. Ναι. Καλή φάση. Ωραία, ήταν πέρα για χρόνο, εύκολα. Και ωραία. Έτσι, κόλλησα. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο τρομερό παιχνίδι να κάτσεις ασχοληθείς, αλλά. Άλλο ένα τώρα το οποίο είχα πάει τα λισακάμου να το βρω. Λέγω ότι το είχα παίξει στο Super NES το αντίστοιχο. Gargoyles. Mm-hmm. Ναι, το Gargoyles ήταν. Gargoyles το λένε εδώ πέρα. Στο Super NES το λένε Demon's Crest. Εν τω μεταξύ, στο Super NES είχα περάσει τούμπανο με το Demon's Crest. Έχεις κάνει και σε ένα άλλο βιντεάκι που αναφέρεις. Ναι, ναι, ναι. Τα 5 καλύτερα παιχνίδια του. Τα 5 παιχνίδια, ας πούμε. Δεν έχουν γεράσει. Που για μένα ήταν super. Ναι, για μένα. Ναι. Και μια και το είδα αυτό,
Και το μεταξύ πόσο. Υπήρχε όμως, το είχαν πολύ από την παρέα αυτό, το θυμάμαι αυτό το καρμπολιτζιά, το είχα παίξει και εγώ. Αυτό το πήρα εγώ μαζί με ένα. Τα που λέγαμε ένα πακέτο όλα αυτό. Συν άλλα δύο παιχνίδια τώρα, ένα τέτρις έδινε, θα τα δείξω μετά στην πορεία. Τα πήρα όλα. 30 ευρώ τα πήρα. Το Game Boy, το Phantom, το μεταξύ έπεσε χαρτί, πεντακάθαρα κτλ. Ναι. Ήταν ευκαιρία. Τούβλο, όχι Phantom. Και το πήρα να το. Μόλις το είδα και αυτό, λέω ότι θα το πάρω λίγο για αυτό το παιχνίδι, να το βάλω να το παίξω και αυτά. Είναι πακέτο, δεν παίζεται, παιδιά, με τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ήταν δύσκολο. Εν τω μεταξύ το δείχνει. Από... Battletoads, και αυτό δύσκολο ήταν. Καλά, το Battletoads δεν παίζεται. Ναι. Εν τω μεταξύ το δείχνει από πάνω πρώτα. Σαν RPG, ας το πούμε, και μόλις έμπαινε στην πίστα που έπρεπε να περάσει, μετά πήγαινε ήταν 2D. Platform, ναι, γινόταν platform, 2D. Πάμε παρακάτω. Να, τι είναι αυτό, ξέρεις. Αντιγραφή. Η αντιγραφή σου τότε. Ναι, ναι. Ήταν. Και τι έχει μέσα, λογικά. Έχει 4 αξία, πιο βάρη. Πιο ναι, είναι πιο βαρύ τα πλαστικά του. Ναι. Δεν έχει εδώ το logo της Nintendo. Είναι. Αυτό το παιδί είναι μούφα. Με αυτό εδώ πέρα, ναι. Αυτό εδώ, τότε είχα πάρει και αυτό και το έφυγε ένα Zero. Αυτά τα τρία συν το Game Boy. Και ένα Tetris. Ναι, ναι. Και έχει 4 παιχνίδια μέσα. Έχει τον Dr. Mario και άλλα 3 τα οποία δεν τα ξέρω. Α, το Tetris έχει, τον Dr. Mario. Και τα άλλα δεν τα ξέρω, ρε παιδιά. Pitman και ένα με έναν υδραυλικό. Λογικά με τις σωλήνες που τους ενώνεις και έχεις δει κάτι παρόμοιο. Ναι, 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 ναι. Τις σωλήνες για να που φεύγει το νερό. Ξεκινάει το νερό και πρέπει να ενώσει σωλήνες σιγά σιγά για να φτάσει στο κανονικό δρόμο. Το ένα είναι αυτό. Και είναι μούφα. Κοίτα και τη βίδα που έχει. Καμία σχέση από αυτή που έχουν στην Nintendo. Ναι, είναι. Θέλει ειδικό κατσάβιδο. Θέλει ειδικό κατσάβιδο. Ναι, εδώ θέλει. Εδώ έχει σταυρό κατσάβιδο. Δεν έχει σταυρό κατσάβιδο, είναι αυτό το αστεράκο. Α, ναι, ναι, ναι. Αστεράκι, πώς το λένε. Και δεν έχω ξαναδεί, δεν έχω ξαναδεί ποτέ αντιγράφει στο Game Boy, αλλά. Μούφα, φίλε. Ναι, τέλειο, δεν έχει τίποτα, φίλε, δεν έχει εδώ. Τίποτα. Θα δείξαμε και μια αντιγραφή. Παρανομία, ναι, γιατί όχι. Λογικά αυτά. Κοίταξε να δούμε και πριν να σου πει ότι ήταν πιο εύκολο τότε να φτιάξει ψεύτικες κασέτες, τις οποίες θα τις διαβάζει το Game Boy. Απλά εδώ δεν το είχαν εξελίξει πολύ. Και είχε κάνει ένα ταξίδι, θυμάμαι μου είχε πει. Ο Μίτσος το μου το λέγε. Ναι. Είχε κάνει ένα ταξίδι στη. Ο δικός μας ο Μίτσος. Ναι, ναι. Ναι. Πού είχε πάει να δεις. Στο Βιετνάμ είχε πάει. Ναι. Και μου λέει εκεί πέρα ό,τι παίζει, όλα αντιγραφές είναι, μου λέει. Κανονικά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, ναι. Τα πάντα όλα είναι αντιγραφές, μου λέει. Δηλαδή κανονικά φτιαγμένα σαν ένα αληθινά, αλλά είναι αντιγραφές, δεν είναι γαμισία. Ναι, ναι. Και παίζουν, μου λέει, τα κάνεις κατευθείαν. Δεν ξέρω τώρα. Ή ξέρω εγώ για το Nintendo 64 είχε πετύχει ψεύτικες, ψεύτικα τα πλαστικά, όλα ψεύτικα. Αλλά παίζανε. Μέσα παίζανε κανονικά, είχαν φτιάξει σωστά το σύστημα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πώς γινόταν αυτό δεν ξέρω. Αντιγράφανε τον κώδικα λογικά. Εδώ αυτό δεν έχει τίποτα. Αυτό και αυτό λογικά πρέπει να είναι τέτρις. Πολύ τέτρις εκείνη την εποχή. Δεν έχουν τίποτα μπροστά, τα έχει βγάλει αυτός που μου τα έχουν δώσει. Βασικά δεν είναι δικά μου, ποτέ δεν ήταν σε τέτοια κατάσταση τα παιχνίδια μου. Το δίνανε μπαντλάκι τότε με το Game Boy τα τέτρις. Ειδικά ήταν ένα πολύ ωραίο μπαντλ του, αυτό που είχα αγοράσει και εγώ, που είχε μέσα τρεις κασέτες, είχε το Gold, το Darkwing Duck και το Tetris. Και είχε γεμίσει όλος ο κόσμος τέτρις, γι' αυτό έχει ο Μάξ εδώ ένα τέτρις. Το γκολ το μεταξύ να, αυτό και εγώ στο έχω δώσει. Το γκολ, το οποίο το είχα τερματίσει αυτό. Ναι, ήταν το πρώτο, το μόνο ποδοσφαιράκι ναι, που έχω παίξει ναι, ναι. Ζωή μου. Σε μα ήταν και σόλτα. Ωραίο ποδοσφαιράκι, ρε φίλε, το γκολ. Και το έχω τερματίσει. Ήταν ωραίο ποδοσφαιράκι το σούπερ ήταν. Ναι. Είχε ομάδες κανονικά, θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω με τα πραγματικά τους ομάδες. Με εθνικές νομίζω είχε. Ναι, με εθνικές ήταν. Α, ναι, εθνικές. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Στους 4, στους 8, στους 4 και κανονικά μετά τελικό. Πολύ ωραίο. Αυτό εδώ πέρα το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Πάντως δεν είναι μούφα. Είναι κανονικά, λέει. Είναι κανονικά. Αυτός μου το είχε δώσει πάλι. Ναι. Αυτός που πήρα το Game Boy το τούβλο, που μου έδωσε τη μούφα, αλλά δύο και αυτό. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Quirk. Ούτε καν το έχω βάλει, παιδιά, να το παίξω. Ρίξε μια ματιά. Quirk. Ναι. Μπορεί να το έχω παίξει. Παίζει να το έχω παίξει. Νομίζω είναι ένα παιχνιδάκι με μια μπίλια. Που δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάνει. Αυτόν εδώ παίζει, αυτήν την ντομάτα εδώ πέρα. Τι είναι. Ντομάτα, ξέρω εγώ. Ναι. Νομίζω το έχω δει. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τι κάνει. Δεν ξέρω ρε φίλε, τι παίζει. Δεν το έχω παίξει καθόλου εγώ αυτό, δεν το βάζω. Το Alleyway, ποιος δεν ξέρει αυτό το παιχνίδι. Βασικά όλοι το ξέρουν με διαφορετική ονομασία. Αυτό ξέρεις με το... Το είχε από κάτω, ναι. Χτυπάς τα κουμπλάκια από πάνω. Ναι, πώς λέγονται, είναι Arkanoid. Το Arkanoid, το γνωστό Arkanoid, έτσι μια διαφορετική version του Arkanoid. Και εδώ πέρα οδηγάει ο Μάριο. Σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μέσα σε μια κάψουλα. Γνησιότατο, εντάξει. Μόνο μια μούφα εγώ βασικά. Μετά έχουμε color. Το Color. Δύο Color, Ναι. Αυτά τα είχα πάρει με αυτό εδώ. Με αυτό το Color εδώ.
Και αυτό ξεφυλίκει το χαμπάρι. Δηλαδή το είχα πάρει 15 ευρώ. Μου έδινε όλα τα παιχνίδια και επειδή δεν είχε καπάκι μου το έδινε 15 ευρώ μαζί με όλα τα παιχνίδια. Σοβαρά. Ναι, αυτά τα δύο τα παιχνίδια που βλέπεις, συν άλλο ένα που. Α, το αυτό που είχε πάνω ναι, ναι. Το color που είναι πάλι, τα είχα πάρει έτσι ξεφυλίκια. Γιατί δεν είχε το καπάκι και τα έδινε όσο αυτό να φύγουν. Γιατί είχε τα παιχνίδια αυτά, παιδιά. Το ένα είναι το Muppet Show, το οποίο δεν το έχω παίξει, δεν ξέρω τι μπορεί να παίξει με αυτό. Λογικά platforming θα είναι. Δεν ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί. Δηλαδή, εντάξει, ήθελα απλά ένα Game Boy και μου έφερε και αυτό το παιδί, οπότε δεν έχω κάτι να ασχοληθώ. Ναι. Δεν ξέρω τι παίζει. Να μην είναι, τώρα που να κάτσει να ασχοληθεί. Και είναι exclusive, είναι only for Game Boy Color. Exclusive. Game Boy Color exclusive, που λέει ο. Και ο άλλο το τσελεπέζει. Και το επόμενο είναι το Micro Machines. Το οποίο είναι πολύ επιτυχία αυτό. Ναι. Πολλοί κόσμοι είχε τραβήξει κανάλι και λατρεία σε αυτό το Micro Machines. Δεν ξέρω αν ήταν στο Game Boy Color, αλλά στο PlayStation το πρώτο θυμάμαι ότι είχαν πάει σπάνω. Λέει only for Game Boy Color. Και αυτό είναι exclusive, ναι. Καλά, καλά. Και το επόμενο για είναι για κανονικό Game Boy. Αλλά εδώ πέρα είναι λίγο η περίπτωση, το έχει κάνει ο άλλος, δεν ξέρω, το τρώγε με τα δόντια του, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι γυαλόφαρτο μάλλον. Όποιος δεν βλέπει τι ακριβώς είναι αυτό, είναι το Super Mario Land, το 6 Golden Coins, κατά τη γνώμη μου. Το καλύτερο Mario που έχει βγει, είτε σε NES είτε σε Super NES, παντού, το καλύτερο Mario. Το καλύτερο Mario, εν τω μεταξύ αυτό είχε κανονικά κόσμους, δηλαδή είχε ένα μεγάλο κόσμο ναι. Και αυτός ο κόσμος χωριζόταν σε μικρούς κόσμους. Είχε το στοιχειωμένο κόσμο, είχε ένα ρομπότ τεράστιο Mario το οποίο ήταν όλα μηχανολογικά εκεί ναι, πέρα. Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Είχε το δάσος, το, ας το πούμε, στοιχειωμένο. Είχε να μπει και καλά σε μια χωλιά μυρμηγκιών. Κάθε φορά διαφορετικούς εχθρούς mm-hmm. Και κάθε κόσμο που παίρναγες ήταν 6 κόσμοι, διαφορετικοί μικροί. Μίνι κόσμοι. Σε αυτό το μεγάλο κόσμο, ας το πούμε. Και ο εχθρός ήταν ο Γόριο εκεί πέρα. Κάθε φορά που κέρδιζες έναν κόσμο, έβγαζε το τελευταίο boss του κάθε κόσμου του μικρού, ναι. Σου έδινε ένα κέρμα. Αυτό το κέρμα έμπαινε στην πόρτα, στο κάστρο του Γόριο. Ναι. Μόλις μπαίναν όλα τα κέρματα, άνοιγε η πόρτα. Και έπαιζε στην πίστα αυτή. Ναι, και έπαιζε σε αυτή την πίστα, η οποία ήταν πάλι ένας μίνι κόσμος μικρός. Μέχρι να φτάσει στο τέλος. Μέχρι να φτάσει στο. Μία πίστα ήταν όμως. Μία μεγάλη πίστα και δύσκολη αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Έφτανε στο Γόριο, το κέρδισες και τελείωνε το παιχνίδι. Αυτό σωσόταν από μόνο του, έτσι. Αυτό έχει μπαταρία μέσα, ναι. Ναι, ναι. Σωσόταν από μόνο του. Και ήταν η πρώτη φορά που μπορούσα να σωσω παιχνίδι έτσι και να έχω την πρόοδό μου, δηλαδή σωσμένη. Μόλις το ξανάβαζα και το ξανάνοιγα να μπορώ να ξαναπαίξω εκεί που είχα μείνει. Ναι. Το πρώτη φορά γίνονταν αυτό σε παιχνίδι για μένα. Για μένα τουλάχιστον εγώ πρώτη φορά το είχα δει. Και το δεύτερο καλύτερο Mario που έχω παίξει και που δεν το έχω κιόλας είναι το Mario το Super Mario Land. Το πρώτο που είχαν βγάλει, αυτό ναι, το δύο ναι, ναι, ναι. Για το Game Boy πάλι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό πολύ ωραίο Mario, πολύ ωραία μουσική. Και το Wario Land ήταν πολύ ωραίο. Ωραίο, ναι, το πρώτο το Wario Land ήταν πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Αντίστοιχο αυτό. Λεγόταν Wario Land Super Mario 3. Super Mario Land 3, Wario Land. Ναι, ναι. Εκεί σε αυτή τη φάση είχε το Wario. Μόνο το Wario έπαιξε. Ναι, μόνο το Wario. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Είχε τα Mario του Game Boy ήταν ωραία. Ήταν ναι. Ωραία. Νομίζω ρε φίλε ότι τα καλύτερα Mario τα έχω παίξει στο Game Boy παρά στο Super NES. Δηλαδή όταν είχα πάρει το Super NES, ας πούμε το που μου το είχε δώσει ο Κώστας, νομίζω ότι θα παίξω κάτι αντίστοιχο σαν και αυτό. Αλλά ήταν πίστες, τις παίρναγες και τέλος. Ναι, είχε ναι, και ναι, αυτό ναι, το ναι, κόσμο. Είχε τους κόσμους. Αλλά δεν ήταν τόσο μαγεία όσο ήταν το Game Boy, ρε φίλε. Αυτό το 6 Golden Coins. Αυτό το συγκεκριμένο το θυμάμαι. Το θυμάμαι πολύ. Το Super Mario Land 2 ήταν το πιο ωραίο Mario που έχω παίξει ποτέ στο ναι, 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 το πιο ωραίο Mario. Παρόλο που δεν είμαι fan εγώ των platform στυλ Mario και τέτοια. Αλλά τότε τα έπαιξα και εγώ, τα έπαιζα και εγώ, μου άρεσαν. Πάρα πολύ ωραία μουσική εντωμεταξύ μέσα, κάθε ναι, φορά ναι. Διαφορετικά η μουσική του στοιχειωμένου του Κάστρου ήταν ναι. Φοβερή και ακουγόταν και ωραία στο Game Boy, δηλαδή αυτή η ρετρό μουσική που ήταν ναι. Καθαρή, καθαρή, ναι. Δεν είχαν είχανε κάνει πολύ ωραία πράγματα ναι, ναι. Εδώ σε αυτό το Mario, πολύ ωραία πράγματα. Και στο πρώτο το Super Mario Land. Ναι, ναι. Και στο Wario Land, το οποίο ήταν Super Mario Land 3. Ήταν πολύ προσεγμένα και τα γραφικά του για Game Boy ήταν φοβερά. Ναι, φοβερά. Ναι, ναι. Ναι, ρε φίλε, είχαν καταφέρει ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή δουλειά. Να χάμε και το Metroid. Αυτά τα έδειξα, δεν έχουν τίποτα. Επίσης, λογικά είναι... Τέτρις. Και... και θα δείξουμε και για Game Gear. Ναι, να δείξουμε και για Game Gear και να κλείσουμε εδώ, γιατί εντάξει, πέρασε η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Και μεγάλο ναι. Και τα υπόλοιπα στο επόμενο βίντεο, παιδιά, υπομονή. Να χώνεστε. Όλα θα γίνουν. Πάλι προσφορά αυτά, δεν τα έχω αγοράσει, μου τα έχουν χαρίσει. Ποιο είμαι, τέλος πάντων. Robocop. Αυτό εν τω μεταξύ είναι ένα και ένα. Robocop εναντίον Terminator. Αυτό μου τα χάρισε ήταν πολύ φαν του Robocop. Σε αυτό νομίζω χειρίζεσαι το Robocop μόνο. Ναι, και ο εχθρός είναι ο Terminator. Ο Terminator, ναι.
παιχνιδάρα. Πρέπει να είχε βγει αυτό και στο Master System. Είχε βγει και στο ναι. Παντού είχε γίνει πόρτα, αλλά δεν ήταν τα ίδια, διαφοροποιόντουσαν έτσι, ναι, πίστες, ναι, ναι, ναι. Λίγο το πόσο δύσκολο ήταν το καθένα κτλ. Σούπερ παιχνίδι. Γενικά πολύ ωραίο και το Game Gear. Το μόνο πρόβλημα που είχε το Game Gear ήταν οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες πραγματικά ήταν φοβερό πρόβλημα. Είχε επαναφορτιζόμενες οι οποίες τις έβαζες, αλλά τις έτρωγε σε δευτερόλεπτα. Δεν προλάβαινες πολύ να παίξεις, αυτό θέλω να πω. Χρειαζόσουν καλύτερα να έχεις τον αντάπτορα, μετασχηματιστή, όπως λέγεται, ξέρω εγώ, για να παίζεις με την πρίζα. Αλλά ήταν φοβερό, ήταν έμφυρο καταρχάς, ήταν πιο μεγάλο. Καταρχήν, ναι, αυτό που το βάζεις. Ναι, ναι. Απλά δεν συμφέρει όσον αφορά τις μπαταρίες. Αλλά άμα είχες. Ξέρεις ποιος έκανε ο αντάπτορας, ο φορτιστής. Ναι. Δεν ήταν φορτιστής στην ουσία, τέλος πάντων αυτό που έβαζες. Του Mega Drive έκανε. Του Mega Drive. Αν είχες, όχι του Mega Drive μου στο 2, του 1. Ναι. Του Mega Drive του 1 και του 2 νομίζω. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων. Του Mega Drive αυτός χρησιμοποιούσε ο φίλος μου τα έδωσε αυτά και μου έδωσε μαζί και το Game Gear. Το οποίο δεν πολύ παίζει. Έχει αχνά χρώματα και πρόβλημα στα ηχεία. Θα το φτιάξω κάποια στιγμή, θα δείξει η κατάσταση. Έβαζε το φορτιστή από το Mega Drive και έπαιζε. Ναι. Πάντως έπαιζαν πολύ αυτοί οι μετασχηματιστές. Δηλαδή, όπου και να πήγαινε, θα έβρισκε πάντα. Μπορεί να μην δεν θα έβρισκε στο γνήσιο τη Sega. Ναι. Αλλά σε όποιο μαγαζί και να πήγαινε τότε με ηλεκτρολογικά είδη και τέτοια, θα σου δίνανε έναν μετασχηματιστή που έκανε. Εγώ, επειδή μου είχε χαλάσει τότε στο Master System. Είχα πάρει και μου είχαν πει κιόλας και σε πόσα βόλτα να ρυθμίσω. Ρυθμιζόταν, ναι. Και είχε και ένα σταυρό. Με ένα σταυρό τα. Καλά, ναι, σίγουρα. Έπαιζε παντού τότε. Απλά. Ήταν πιο εύκολο τότε οι μετασχηματιστές να βρεθούν και να βάλεις και μούφα. Εν τω μεταξύ, άμα θυμάσαι, έχει και τέτοιο με 5 διαφορετικά βίσματα. Ναι, για... αυτό σου λέω που είχε πριν το σταυρό το ένα. Μένα είχε 4. Μπράβο, σωστό. Ναι, ναι. Το σταυρό, απλά δεν το κατάλαβα εγώ. Τότε όλα παίζανε. Έπρεπε να είχε ότι είχε ηχοσύστημα και τέτοια. Θέλαμε το. Ναι. Και είχε αιώνια μπαταρίες. Απλά έπρεπε να παίξει μόνο σπίτι, δεν μπορούσε να το πάρει. Ναι, ναι. Έξω αλλά... δεν μπορούσα. Μα ήσουν δηλαδή πήγαινε για το χωριό σου και ήθελε να παίξει το αυτοκίνητο μέσα ή στο καράβι, στο λεωφορείο, ναι. Στο τρένο. Δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να παίξει. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Δεν υπήρχε, ναι. Δεν το δείξαμε αυτό. Δεν το δείξαμε. Όχι, βέβαια. Τι κάνει, δείξαμε. Νομίζω ότι το δείξαμε. Πιάσαμε την πολιτική και το δείξαμε. Το Batman, το Returns, το... είναι αυτό το που είναι στο Master System. Ναι, είναι το πρώτο Batman, είναι από το έργο του πρώτου Batman. Ναι, 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 ναι. Με τον πιγκουίνο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εδώ πέρα. Και Michael Keaton. Michael Keaton, ναι, δεν το είπαμε στο προηγούμενο. Ο Michael Keaton, ναι. Το άλλο ήταν το 2. Αυτός ο Michael Keaton 2 που ο Batman είχε κάνει. 2 είχε κάνει. Ένα με τον Joker και ένα με τον πιγκουίνο. Και ένα με τον πιγκουίνο, ναι. Το Returns είναι το 2. Και με την. Michelle Pfeiffer που κάνει την Catwoman. Ωραίο Batman, είχα περάσει. Από τα καλά Batman. Και τη Κολούτσικο. Τα δύο πρώτα του Tim Burton ήταν τα καλά Batman. Ναι. Μετά δεν ξέρω, το χέσανε λιγάκι. Δεν μ' άρεσαν. Ναι. Και μετά ήρθε ο Christopher Nolan που ήταν τα δύο καλά. Τρία καλά, α πούμε, αυτά τα τρία. Εγώ μιλάω για το παιχνίδι. Εντάξει. Τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Για να πούμε τίποτα παραπάνω δηλαδή. Όχι. Θε να πω στο δύο στο κεφάλι. Κάτσε! Αυτό δεν ξέρω τι παίζει, δεν το έχω δει, δεν το έχω κοιτάξει. Το έχω παίξει εγώ αυτό το παιχνίδι, το είχα στο Master System όπως είπα, είναι πολύ, πολύ ωραίο πράγμα. Είχα περάσει πολλές ώρες μαζί. Mm-hmm. Δεν δίνει μπουνιές και αυτός, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, παίζει με το. Με τον Μπάταραν. Όχι, ναι, νομίζω και Μπάταραν και γραπώνεται αυτό που το πέταγε και γραπώνεται πάνω στο. Μπα περιπτώσει, για να μην σα λέμε ότι να είναι, άμα βρω εγώ. Θα βάλουμε βίντεο, θα βάλουμε βίντεο. Έχω περάσει και δεν παίζονται κύριε Δρεφίλ, άντε κάτσε ξαναπέκτα, τι να παίξει. Θα παίξει 2 λεπτά, θα το δει πω είναι και τέλειο. Κανονικά θα το, πρέπει να το έχουμε κάνει αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μου δουλεύει το Game Gear, φίλε, και δεν μπορώ να τα δοκιμάσω για να έχω άποψη. Δηλαδή μου τα έδωσε, ναι, μου ναι. Τα έδωσε χαλασμένα. Ό,τι θυμάμαι από τότε που είχα πάει σπίτι, α πούμε, σαν πιτσιρικά που ήμουν και τα είχα παίξει, από εκεί θυμάμαι εικόνε τώρα εγώ. Αλλά εδώ πέρα εντάξει δεν υπάρχει πιθανότητα να μην το θυμάται κανεί αυτό το πράγμα. Streets of Rage 2. 2 ή 3. 2. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ έχω αγάπη σε αυτή τη σειρά από τότε. Είναι δηλαδή χαραγμένη μέσα μου η σειρά Streets of Rage. Εσένα δεν σε αρέσει τόσο πολύ το Streets of Rage. Όχι, εγώ είχα με το Final Fight μου άρεσε. Το Final Fight μου άρεσε και το Captain Commando, τα οποία ήταν του Super NES. Special. Φοβερά παιχνίδια. Για Game Gear λοιπόν Streets of Rage 2, το οποίο ήταν πόρτα από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω αν είναι ίδιο όπως έχει παίξει εσύ στο μαζί. Έχει στο μαζί του Τσερπές, στο site του, έτσι κάποια ρετρό μπλουζάκια. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε ένα με Streets of Rage ή όχι. Δεν θυμάμαι. Άμα δει το βίντεο, Βασίλη, πες μας. Αλλά δεν μου έκανε, δεν είχε το νούμερό μου. Αλλιώς θα το είχα τσιμπήσει. Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν Streets of Rage τώρα. Εγώ θυμάμαι ότι έχει στάνταρ στο κατάστημα. Έχει. Πώς θα λένε, τα Golden Axe. Golden Axe. Ναι, μάλλον Golden Axe ήταν. Ναι, ναι, ναι. Streets of Rage δεν πρέπει να είχε. Τέλος πάντων.
Streets of Rage 2. Εσύ έτσι και πάλι όμως τα νούμερα που έχει ο Μπίλις θα είναι σαν να έχει βάλει τεντόπανο επάνω. Ναι, ρε, με σήμα το Streets of Rage. Θα πέφτω από τον τέταρτο όροφο και θα κάνω έτσι και θα πέφτω σιγά σιγά. Θα φοράω αλεξίπρετο. Και αυτό είναι αφιερωμένο στο. Ναι, αυτό θα το αφιερώσουμε. Αφού τον αναφέραμε, κρίμα θα το αφιερώσουμε. Ναι, αυτό έχει βάλει και. The Terminator. Λοιπόν, Terminator, The Terminator. Terminator το 1. Το οποίο είναι platforming παιχνίδι. Ναι, ναι. 2D. Παίζεις με τον Connor. Λογικά με τον Connor, παίζεις με κάποιον ο οποίος είναι. Νομίζω ο Connor πρέπει να είναι. Στρατιώτης, εν πάση περιπτώσει. Είναι. Αφού έχει γίνει η εξέγερση των μηχανών κτλ. Και πολεμάς πλέον στο μέλλον, ξέρεις, ναι. Στο μελλοντικό που έχει κατακτήσει Cybertron πλέον τον κόσμο και προσπαθείς να φέρεις πέρα στην αποστολή και να σκοτώσεις τέλος πάντων όλους τους Terminator και να χαλάσεις Cybertron, εν πάση περιπτώσει κάτι τέτοιο είναι, δεν το έχω τερματίσει ποτέ, δύσκολο παιχνίδι ήταν. Εξωφυλάκι πρώτο προφίλ του Bill. Καλό παιχνίδι, καλό. Τέλος πάντων, όσο είχα παίξει τον Κώστα, θυμάμαι μου άρεσε. Ναι. Διότι σου ξαναλέω και πάλι, όταν μου τα έδωσε ο Κώστας όταν μου έδωσε ο Κώστας στο Game Gear, συν τις κασέτες που μου έδωσε, μου λέει πάρτε τις σελίδες να τις βλέπω, μου έδωσε και το φορτιστή και ο φορτιστής ήταν χάλια, δεν έπαιζε, οπότε έπρεπε να βάλω μπαταρίες. Μόλις έβαλα μπαταρίες και το δοκίμασα, πάλι υπήρχε πρόβλημα, δεν έπαιζε η οθόνη, δεν ακούγονταν σωστά. Και είναι. Γενικώς είναι αυτό το πρόβλημα του Game Gear, ότι όποιος το έχει χρόνια και ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τώρα, τα έχει όλα σε καλή κατάσταση, δηλαδή δεν τα έχει χαλάσει ποτέ. Όχι, και ότι δεν ήθελε να παίξει τα μάζευε και τα έχει σε μια γωνιούλα, ούτε να σκονίζεται, τίποτα, ναι. Τα έχει προσεγμένα όλα. Απλά η κακή ποιότητα σε πυκνωτές που είχε μέσα το Game Gear λόγω παραγωγής και για να ρίξουν το κόστος φυσικά, χαλάγανε από μόνα τους. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και Game Gear τα οποία λειτουργούν ακόμα και τώρα. Αλλά τι γίνεται τώρα, το καλό με το Game Gear είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν τεχνική, έτσι. Ναι. Οι οποίοι μπορεί να του το πα στο Game Gear να σου αλλάξουν του πυκνωτές ήχου και εικόνα και να σου παίξει τέλεια. Εγώ τώρα αυτό προσπαθώ να κάνω, να βρω κάποιον ο οποίος αλλάζει πυκνωτές κτλ. Ή έχω δει και κάποια tutorial, ας πούμε, στο YouTube. Για να μπορέσω να το φτιάξει μόνο. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δεν κάνω καλή δουλειά με το καλάκι και το πολυτήρι. Δεν είμαι καλός, δεν είμαι σταθερός. Δηλαδή τα χέρια μου πάνε λες και εγώ πήγα στα φραπέδες. Και αποφεύγω να το κάνω. Μίτσο. Φραπέδες, Μίτσο. Και αποφεύγω να το κάνω μόνος μου. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε και θα ρίξουμε ματιά τι έχω από Nintendo 64 και Super NES. Και έχει μπει ξόφατσα και ένα Mega Drive εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να δειχθεί αυτό που μεγατρέπει. Μια χαρά. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Έτσι, ρετρό κατάσταση πάλι. Ναι. Είναι η εβδομάδα ρετρό αυτή. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε στο δεύτερο μέρος. Τώρα πότε θα ανέβει το δεύτερο μέρος δεν ξέρω. Θα ανέβει πάντως. Μέχρι τότε, stay joystick. Γεια σας. Με πρόλαβες. Γεια.